Δεν βλέπεις καθόλου Just, είδες εχθές. Oh. Μας λείπεις λίγο από το φετινό Just, να σου πω την αλήθεια. Έως πολύ, θα πω εγώ. Και εγώ θα υπερθυματίσω και θα πω πάρα πολύ. Τέλεια, τέλεια. Βλέπεις καθόλου. Εχθές δεν είδα, η αλήθεια είναι, γιατί προετοιμαζόμουν για να έρθω σήμερα εδώ. Δεν είδες τίποτα. Δεν είδα. Θα σου δείξουμε εμείς, γιατί θέλουμε, τις γνώσεις σου, τα φώτα σου και την εμπειρία σου. Ωραία. Να μας πεις ποιο ζευγάρι ξεχωρίζεις, τι σου αρέσει, λαμπρούκο μου. Ναι, είχε, κοίτα, το βίντεο τώρα παρακολούθησε το, γιατί έχει από όλα τα καλά. Έχει από τον αδερφό της Ελένης, τον Κώστα Φραγκολιά. Έχει Μάρα Μιαμαρίδη με το ανεκδίγητο αυτό. Το Λαμπατέρ. Όπου έκανε την σερή Πεκινουά, ένα ρόλο, ας πούμε, κάθε φορά που αποφασίζει να κάνει. Ήταν ένα μικρό μονόπρακτο, θεατρικό, ανεξάρτητο θα μπορούσε να ήταν, να παιχτεί σε μια μικρή θεατρική σκηνή της Αθήνας κάπου σε μια γωνιά σε ένα υπόγειο. Τέλος πάντων, πάμε να το δούμε και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Της προηγούμενης εβδομάδας, απ' την άλλη το Λαμπατέρ με όλα αυτά, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το ενδυματολογικό ατόπιμα, θα έλεγα εγώ. Ατόπιμα. Ε? Τι λες, εγώ το βρίσκω συγκλονιστικό. Ναι, να κυκλοφορούμε με τέτοιο στο κεφάλι τότε όλοι. Σουρεάλ. Υπήρχε μια ανασφάλεια σήμερα εδώ, αλλά το υπερθέαμα τα ξεπέρασε όλα. Έχει προκαλέσει το outfit το δικό σου. Ναι. Χαμό στο Twitter. Με ρωτάνε από πού ανάβει. Είναι πραγματικά, θέλει λίγο θράσος να ντυθείς έτσι. Εξάλλου η personality που κάνω αυτή τη στιγμή. Ποια είναι? Η Σερή Πεκινουά. Η Πεκινουά με το σκυλί. Έτσι λέγεται αυτή η περσόνα του Hollywood, τέλος πάντων. Περασμένες μου αγάπες, όνειρά που σβήσατε. Εισέπρατα κάπως την αμηχανία σου στο στυλ, ότι δεν ξέρω πώς ακριβώς να σταθώ σε αυτό. Οπότε παρέμεινες δωρικός. Για μένα πολύ έξυπνη κίνηση αυτή. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό που κρέμεται οι χαντούλες. Το γυλαίκο, τι. Και ότι μπορείς να κάνεις. Ρολόι ήτανε. Όχι, 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 άστο, άστο. Τα ματσάντα και κοπάνα και μαρσάρω τύπους βάρνα. Και μπαρμπάδες στις διαβάσεις τρέχουν μη τους πάρω σβάρνα. Με εντυπωσίασες, γιατί δεν περίμενα αυτή την ευκαιρία και αυτή τη σιγουριά. Φοράω και τα κούνια. Δεν έχει πάει. Πάτρα και έκανα κάτι πλάγια. Όχι, όχι, Μάτι, δεν ρώτησες κανένα ζευγάρι μαζί απόψε. Η Ελένη Δήμου και ο Μαρίνος Κόνσολος. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή. Ψαροξυγκρότημα. Είμαι καλά, είμαι καλύτερα, είμαι καλύτερα. Κι όλα βγάζουν ένα τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και κυκλοφορούν ανίποτα. Γιατί με κοίταξες εκεί που, που έλεγε χοντρή. Αλήθεια. Δεν σε κοίταξα. Βάλω πλάκα. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα. Με τα φίλια μαγεύτηκα. Που πηγαίνω τώρα πια δεν ξέρω. Προσέξτε, αγαπημένοι μου κριτές, τι έχετε να πείτε για τα παιδιά. Δεν δεχόμαστε απειλές. Γιατί, γιατί. Να σας πω, διότι... Oh. Διότι, πες μας, πες μας. Ο Αλεξάνδρου στο stage. Όπα, oh, παπα. Ήταν όρθιος. Χειροκρατούσε. Γιατί θα βγει μετά, αυτό το λέω. Όπα, παπα, παπα, παπα. Σ' αγαπάω, σου φώναξα και κοιταχτήκαμε. Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε. Είσαι συμπαθέστατος, πάρα πολύ όμορφο παιδί, μακάρι να είσαι εδώ και να παραμείνεις, αλλά θέλει λίγο, λίγο προσπάθεια παραπάνω, βρε Δημήτρη. Παιδιά, η Τούνη, εμένα μου αρέσει πιο πολύ από όλες. Και η Παναγιώτορ είναι πάρα πολύ καλή. Ήταν ναι. Πάρα πολύ καλή. Νομίζω η Παναγιώτορ είναι λίγο καλύτερη, παιδιά, από την Τούνη. Το κοριτσάκι στο θεσινό. Είναι πολύ καλύτερη φωνητικά γενικά. Η Ιωάννα Τούνη ήταν υπέρλαμπρη. Εγώ όταν την είδα, νομίζω, και με την ιοπία μου ότι ήταν η Φέση Κορδά από τα παλιά. Και εγώ το ίδιο. Φέση Κορδά από τα παλιά. Ναι, μου θύμισε πάρα πολύ τούτο Φέση της, Κορδά. Ξέρεις, αυτό το μαλλί, το μαλλί δεν είναι φέη. Το ξανθώ. Και το, ναι. Εδώ τη συνέκριναν με την Ζωή Λάσκαρη. Ζωή Λάσκαρη. Καλά παιδιά τώρα. Μεγάλη κουβέντα τώρα, βαριά κουβέντα. Ζωή Λάσκαρη τη συνέκριναν. Υπόθηκε, ναι, το είπε η Δέσποινα Βανδύ. Με τα φτάκια μου. Το είπε η Δέσποινα Βανδύ όσον αφορά το vibe που έχει η Τούνη πάνω στο stage. Εντάξει, είναι πολύ λίγο Ζωή Λάσκαρη, λίγο. Μεγάλη κουβέντα τώρα. Έτσι είπανε, ρε Σιέφη, ότι η κριτική επιτροπή είπε ότι μου θυμίζει λίγο στη σκηνή επάνω τον αέρα τη Ζωή Λάσκαρη. Τον αέρα εννοώ. Α, για τον αέρα μίλαγε, εντάξει. Ο αέρας ανακυκλώνεται γι' αυτό. Δεν σε βλέπω πολύ. Κοίταξε, εγώ θα ήθελα γενικά, θα ήθελα ας πούμε την επιτροπή λίγο πιο χαλαρή. Διότι, εντάξει, δεν βαθμολογείς τραγουδιστές.
Οπότε ένας άνθρωπος που πιάνει ένα μικρόφωνο, ας πούμε, ξαφνικά στη ζωή του, δεν μπορεί να είναι. Οπότε την ήθελα πιο χαλαρή όλη την επιτροπή και ειδικότερα, ας πούμε, κάποια πιο συγκεκριμένα άτομα που. Όπως... Κάπου είναι χαλαρή όμως. Κάπου είναι χαλαρή. Κάπου το παίρνουν στην πλάκα. Δηλαδή λέει η Βανδύ στον Αλεξάνδρου. Είσαι συμπαθητικό, ωραίο αγόρι. Okay. Σε άλλον μπορεί να λέει κάτι χειρότερο. Εγώ έφυγε. Το είσαι συμπαθητικό δεν είναι κάτι που θες να ακούσει αυτό το παιχνίδι. Ναι, αλλά αισθάνομαι ότι είναι, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή σε μερικού είναι πολύ αυστηροί, όπως λες εσύ, όπως είπες και εσύ. Τους κρίνουν σαν να είναι τραγουδιστές ενώ δεν είναι. Σε άλλους είναι πάρα πολύ διαλλακτικοί ενώ θα έπρεπε να είναι λιγότερο. Κοίταξε, εγώ θα ήθελα γενικώ να είναι. Πιο χαλαρή, πιο πλάκα. Πιο πλάκα, πιο κωμικό, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, δεν είναι τραγουδιστές. Οπότε από την πρώτη στιγμή δεν μπορείς να κρίνεις τόσο άσχημα. Και... Γιατί κατευθείαν, ας πούμε, ο άλλος, ξέρεις, μαζεύεται και συνέχεια θα είναι και χειρότερος. Ποιος θεωρείς από την Επιτροπή ότι έχει πάρει πιο σοβαρά το ρόλο από ό,τι πρέπει? Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα. Νομίζω μια κυρία που... Είναι τρεις οι κυρίες. Θα πάμε δια της ατόπου. Η Μαρία Μπακοδήμου εννοείς? Όχι. Η Δέσποινα Βανδύ. Άλλη ερώτηση. Η Δέσποινα Βανδύ, δεύτερη ερώτηση. Και η τρίτη θα είναι η Δέσποινα Σταυροπούλου. Θα έπρεπε δηλαδή να είναι λίγο πιο χαλαρές, πιο αστείο. Δεν το παίρνουν τόσο σοβαρά. Γενικότερα δηλαδή όλο το παιχνίδι θα έπρεπε να είναι λίγο έτσι. Γιατί και εγώ όταν πήγα πέρσι έτσι αισθανόμουν ότι θα πάω και θα κάνω πλάκα και θα... Δεν ήταν τελικά πλάκα. Σου έκατσε και λίγο εσένα το βαρέω και το ανθιγείο. Ένιωσες καθόλου άσχημα από κάποια κριτική που σου έγινε σε ένα πέρσι, δηλαδή ένιωσες άβολα? Εγώ καταρχάς αισθανόμουν ότι δεν θα υπάρξει κριτική για μένα. Έτσι, ναι. Γιατί εγώ δεν κρίνομαι και κανένας τραγουδιστής δεν κρίνεται. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αισθανόμουν διάφορα βέλη, ας πούμε. Που δεν υπάρχει, ας πούμε, λόγος να το κάνεις αυτό. Το κάνουν και φέτος βέβαια αυτό. Έχει τύχει να κρίνουν και τους coaches, τους τραγουδιστές. Ναι. Σε ένα βαθμό. Προκαλώ λοιπόν εγώ κάποιον από τους κριτές να τραγουδήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τραγουδάει. Να δούμε πώς. Εν τω μεταξύ είναι όλα ζωντανά και εκεί. Δεν είναι κάτι, ξέρεις, που μπορείς να φτιάξεις. Λοιπόν, τους προκαλώ. Ας πάμε να τραγουδήσουμε με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι τραγουδιστής, να δούμε αφού είναι τόσο σκληροί οι κριτές, πώς θα τα πάνε. Το έχουν πει πάντως αρκετοί αυτό που λες, ότι δηλαδή κάποιος που δεν είναι τραγουδιστής και δεν φταίει ο άνθρωπος. Καθόλου. Σε παρασύρει σε λάθος χρονικό, τονικό. Σε αποσυντονίζει. Όπως έκανε χθες ο Χάρης Βαρθακούρης, το μόνο που είδα, ο οποίος άνθρωπος προσπαθούσε να επιβληθεί φωνητικά. Το έκανε όμως, την έφερε στον ίσιο δρόμο κάποια στιγμή την Άννα Μαρία. Την έβγαλε, βασικά την έβγαλε. Την έβγαλε από το δρόμο. Σωστά κάποια στιγμή. Την έβγαλε από το δρόμο και το είπε μόνος του, το πήρε πάνω του και... Για ο Χάρης εκνευρίστηκε. Εκνευρίστηκε. Το παίρνει πολύ σοβαρά ο Χάρης. Παιδιά, έχουμε την απάντηση του Χάρη, γιατί όντως εκνευρίστηκε και φάνηκε κιόλας. Είχε σκύψει και κράτα για το κεφάλι του τύπου τι ακούω, γιατί μπήκε τελείως άτσαλα και τελείως σε άκυρο σημείο η Άννα Μαρία Χαράκη. Δεν είχε εισαγωγή. Όλο έχει να κάνει με την προετοιμασία, Έφη. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, συμφωνείς. Όταν δουλεύεις πάρα πολύ μέσα στη βδομάδα ένα κομμάτι και έχεις κάνει τις πρόβες σου και έχεις παταλήσει ώρες, η κούρασή σου κτλ. Και μετά βγαίνει στο live και δεν σου κάθεται. Εκνευρίζεσαι. Αυτό δεν έχει καθίσει ποτέ. Δηλαδή είναι άλλο η πρόβα και άλλο το live. Δεν έχει καθίσει ποτέ. Δηλαδή κάναμε τόσες πολλές πρόβες. Εγώ όταν πήγα, δηλαδή είπα εντάξει, οκ, okay, πλάκα. Θα περάσουμε ωραία. Και τι έγινε. Δύο-τρεις ωρίτσες. Είχες και δύσκολη περίπτωση, ρε Σιέφη. Δεν ήταν την αλήθεια. Σου έκατσε ένα μία. Ήταν λίγο... Πάντως, δεν ισχύει για οποιονδήποτε σκέφτεται να λάβει μέρος σε διάφορα τέτοια παιχνίδια, να το σκεφτεί πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ κουραστικές οι πρόβες, είναι άπειρες οι ώρες, δηλαδή 12 και βάλε ώρες. Εκεί, τη μέρα του σόου, λες, Ναι, και πιο πριν. Έφη μου, πες το, γιατί και οι τρεις εδώ... Θέλουν να πάνε. Θέλουνε. Έχουν δεχτεί και προτάσεις. Α, όχι, φέτος όχι, δεν θέλω φέτος. Άμα θέλαμε λαμπρούκ μου, θα είχαμε πάει. Πες τα, Ελένη μου. Πες τα, Ελένη μου, να γεια στο στόμα.